Και ο πρωθυπουργός ναι. πάει στην Βρετανία γι' αυτό. Μάλιστα. Θα έχουμε το Γιάννη για Καντέλη. Ιδιωτικό λόγο. Για πάμε ιδιωτικό να βρούμε λόγο. Τον Γιάννη Καντέλη τώρα, γιατί έχουμε παρέμβαση του πρωθυπουργού στο Bloomberg, Γιάννη. Έχουμε επικοινωνία με τον Γιάννη, όπου ζητάει, εξακολουθεί να ζητά πλαφόν στο φυσικό αέριο. Καλό μεσημέρι. Ακριβώς, άλλη μια παρέμβαση για το θέμα, διότι πλέον και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται μία πλειοψηφία. Είναι οι 15 χώρες πλέον μαζί με τη Γαλλία που ζητούν να μπει το πλαφόν. Είναι μια διαβούλευση που γίνεται πολύ έντονη στα παρασκήνια αυτή τη στιγμή από ό,τι πληροφορούμαστε. Με τη νέα παρέμβαση, ο Πρωθυπουργός λέει ότι απαιτείται πλέον κάτι τέτοιο, δηλαδή να μπει ένα πλαφόν, διότι οι τιμές πλέον έχουν ξεφύγει, ότι δεν υπάρχει καλή λειτουργία της αγοράς. Αντίθετα, υπάρχει χειραγώγησή της και η κρατική παρέμβαση είναι σίγουρο ότι απαιτείται πλέον για να μπορέσουν να μην χρεοκοπήσουν, όπως σημειώνει, επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, στο άρθρο του σημειώνει ότι έχει και πρόταση για το ύψος αυτού του πλαφών. Ωστόσο, δεν μπορεί να το αποκαλύψει, διότι είναι μια εσωτερική διαβούλευση που γίνεται μεταξύ των ηγετών αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κυρίως πίεση, πρέπει να σας πω, προς την Γερμανία, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει, όπως εκτιμάται, την αλλαγή στάσης από την ίδια την Κομισιόν. Θέμα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης και στην κυρία Φοντερ Λάιεν στην συνάντηση που είχαν στη Σόφια το Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις μέχρι και το Συμβούλιο της Σύνοδο Κορυφής στο τέλος Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.